Λοιπόν, είμαστε στην πλατεία Concord ή αλλιώς στα ελληνικά πλατεία Ομονίας της Γαλλίας, του Παρισιού. Βροχερή μέρα σήμερα. Μπροστά βλέπουμε έναν ομβελίσκο του Ραμσί, δεν θυμάμαι ποιανού από όλους, που έκανε δώρο η Αίγυπτος στην Γαλλία μετά από μια συνεργασία που είχαν, whatever. Πίσω αγνοφαίνεται και ο πύργος του Άιφελ. Και νομίζω εδώ πρέπει να είναι και που αποκεφαλίσανε τη Μαρία Αντουανέτα και τους λοιπούς. Τεράστια πλατεία, επιβλητική πλατεία. Αυτή την πλατεία Ομονίας θέλουμε. Δηλαδή για να πας από τη μία άκρη της πλατείας στην άλλη πρέπει να περπατάς 20 λεπτά. Τεράστια πλατεία. Όλα στο Παρίσι είναι τεράστια, έχουν μεγάλες αποστάσεις. Βλέπεις τον πύργο του Άιφελ εκεί απέναντι και λες ας πάω. Το βλέπεις στο GPS. Σου λέει μία ώρα. Λες εντάξει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εκεί στο βάθος είναι η αψίδα του Θριάμβου. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μισό λεπτό. Να πάμε προς τα εκεί όπου είναι μετά. Βλέπουμε, γυρίζουμε σήμερα. Βροχερή μέρα. Εδώ κάποιο πάρκο είναι. Πάμε να δούμε. Βλέπετε και έχουν λίγο ψιλοαιγυπτιακή, να το πω, μεσογειακή. Ή έτσι μου φαίνεται εμένα τώρα. Όχι, το φάσιμο έχει εκεί μπροστά. 1857. Γενικώς αυτό που μου αρέσει στο Παρίσι είναι ότι όλα τα γάλματα που φτιαχτήκανε μετά τον Ναπολέοντα, θα έλεγα τα περισσότερα, αλλά και γενικώς και η αρχιτεκτονική της πόλης και πριν, προσπαθούσαν να αντιγράψουν, να είναι οι συνεχιστές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και όλα τα κτίρια, καλά. Οι κοίωνες είναι κορινθιακού ρυθμού από ό,τι μας είπανε και από ό,τι είδαμε. Οπότε πιο πολύ στην αρχαία Ελλάδα, αλλά σε όλα τα αγάλματα που είχε ο Ναπολέοντας, τα περισσότερα είναι σαν ντυμένο σαν Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Είναι δίπλα στους στρατηγούς κανονικά. Θα δούμε κάποια τέτοια αγάλματα. Και ο συγκεκριμένος είναι ντυμένο πάντα σαν Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Και δεν είναι τυχαίο που το σύμβολο της τότε Γαλλίας ήταν το φάσιμο. Όχι επίσημο, αλλά σαν θηρεός, υπήρχε μες στο θηρεό. Νομίζω και στη σημερινή Γαλλία. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε στο πάρκο μέσα τι γίνεται. Λοιπόν, δυστυχώς το Παρίσι αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο. Διότι ετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε βλέπετε πολλά διαχωριστικά εδώ. Από πίσω κάποιος Έλληνας θεός είναι. Σαν τον Ποσειδώνα έμοιαζε. Γιατί θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε τρέχουν τώρα να το φτιάξουν. Αν και το Παρίσι, εντάξει, μπήκα στο μετρό τους. Okay, το δικό μας είναι σε θέμα σειρμού και, πώς να το πω τώρα, καθαριότητας, είναι η μέρα με τη νύχτα. Είμαστε χρόνια μπροστά. Βέβαια, επειδή αυτό το φτιάξανε χρόνια πίσω και είναι τεράστιο, δεν ξέρω και εγώ πόσες γραμμές έχει. Μιλάμε για άπειρες γραμμές, δεν υπάρχει, μπορείς να μετρήσεις.
Εγώ μπήκα στην 8. Εμείς στο μετρό νομίζω έχουμε 2. Τέλος πάντων, είναι πολύ παλιό, μπορεί να είναι πάνω από 100 ετών. Λοιπόν, εδώ έχουμε Γκουλουάν, Γκουτό Γκουλουάν, Λιόν 1677. Κάποια κυρία ήταν αυτή των τιμών, ξέρω εγώ. Ο κύριος εδώ. Ο χειμώνας, Λιβέρ, Μουλάζ. Τέρμ, Ανμάγμπ. Α, από πάνω είναι ο καλλιτέχνης. Ο Γαουζόν. Αυτός είναι ο χειμώνας, Λιβέρ. Τέλος πάντων. Πάμε και τα αγαλματάκια και μετά θα πάμε προς τα πίσω. Θέλω να πάω στην αψίδα του Θριάμβου. Δεν ξέρω τι έχει εκεί που και κάτω. Είμαι σίγουρος ότι ό,τι και αν έχει θα είναι τεράστιο και επιβλητικό. Αλλά φοβάμαι τη βροχή, αλλιώς αυτό σαν γαλάτης μοιάζει. Α, δούμε. Α, ο Ανίβας. Ο Ανίβας. Γιατί έχω το μπουτ. Συγγνώμη παιδιά, θέλετε να γίνετε Ρώμη. Και από εκεί έχουν τον Κέσσερα. Σοβαρά τώρα, έχουν τον Ανίβα και την άλλη τον Κέσσερα. Ο Ανίβας είναι αυτός που... Ο Χάνιμπαλ που λέμε εμείς, που λένε οι ξένοι. Άνιμπαλ. Το χ δεν προφέρεται. Και βλέπετε κρατάει ένα σύμβολο της Ρώμης ανάποδα. Δεν την πήρε τη Ρώμη βέβαια, αλλά έφτασε πολύ κοντά. Τέτοιες σφαγές που έκανε στους Ρωμαίους, δεν ξέρω αν το έχουν ξεπεράσει ακόμα. Ναι, κάτι είναι και κάτω τώρα, αλλά θα στα βγω και κούρευτο. Προφανώς. Μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιστορίας. Στις top 5 τουλάχιστον. Ο Ιούλιος Κέσσαρας. Based. Αυτός κατέκτησε τη Γαλατεία, το μεγάλο κίνδυνο της Ρώμης, γιατί ο Ανίβας ήταν Καρχιδόνιο, την Καρχιδόνα. Ήταν ο δεύτερος Καρχιδονιακός πόλεμος. Αφού είχαν χάσει Καρχιδόν τον πρώτο είχαν ορκιστεί εκδίκηση και παραλίγο να τα καταφέρουν, ναι, αλλά υπολόγισαν χωρίς τη Ρώμη. Τέλος πάντων, ο Κέσσαρας κατέκτησε τη Γαλατεία. Το μεγάλο εχθρό της Ρώμης, το κίνδυνο από το βορρά, γιατί οι Γαλάτες στο παρελθόν είχαν μπει στη Ρώμη. Ο Βρένος, αν δεν θυμάμαι καλά, διορθώστε να κάνω λάθος από κάτω, που είχαν κάνει και μια συμφωνία να μην την... είχαν κλειστεί οι Ρωμαίοι πάνω, ας πούμε, στο κέντρο και τους είπαν μην την κάψετε την πόλη, θα σας δώσουμε λεφτά. Και βγάζουν οι Ρωμαίοι, ξέρω εγώ, σε μια ζυγαριά και τα λεφτά και να τα βρούνε. Και πάει ο Βρένος και πετάει ένα τσεκούρι, ένα τοξίφος του πάνω στη ζυγαριά. Γιατί τα χάνανε, λένε ότι όχι, μας κλέβεται, ξέρω εγώ. Και ξεκάθαρα βγάζει το τσεκούρι ή το σπαθί του και το πετάει πάνω στη ζυγαριά. Και σου λέει, κανένα έλεος για τους ειτημένους. Σου λέει, ρε φίλε, έχασες τώρα. Θα το κουράσουμε κιόλας. Όσο θέλω, εγώ ζυγίζει το κιλό. Τέλος πάντων. Τώρα τα λέμε περιληπτικά, μάγκες. Έχω ξυλιάσει και με το κινητό. Έχουμε 5 βαθμούς περίπου. Βερτούμ. Οκ. Βερτούμ. Δεν έχω ιδέα.
Υπομών. Δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό το πάρκο. Τέλος πάντων, άμα το θυμηθώ, μόνο το γράψω στα σχόλια μετά. Δεν πάω προς τα κάτω. Θα ανέβω προς τα πάνω. Πρώτα να περάσω τον Οβελίσκο, την πλατεία Ομονίας. Και ίσως κατηφορήσω προς την αψίδα του Θριάμβου, βέβαια. Όταν λέμε ίσως κατηφορήσω, είναι μια ώρα, ας πούμε, περίπου. Περπάτημα. Κυριακή σήμερα. Νομίζω χθες ήταν η μέρα χωρίς αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν το κάνουν και σήμερα. Σαββατοκύριακο, κάτι είχε πει δήμαρχος Παρισιού. Και πολλά μαγαζιά μένουν ανοιχτά συγκεκριμένα. Είναι η δικιά του Ερμού. Μόνο που. Okay, καμία σχέση. Μπορεί να κολλήσει 8 Ερμού εκεί μέσα. Είναι τόσο μεγάλη. Και σε μήκος και σε πλάτος. Γενικώς οι δρόμοι είναι τεράστιοι γιατί. Επειδή φοβόταν επί Ναπολέοντος του τρίτου νομίζω, του ανιψιού γίνανε όλα αυτά που ξαναφτιάξαν την πόλη, γιατί τι γίνεται, οι Γάλλοι ξέρουν ότι όποιος κυβερνάει τη Γαλλία ξέρει ότι ο λαός εξεγείρεται και όταν εξεγείρεται το Παρίσι είναι σαν κράτος από μόνο του, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο, τώρα έχει 11 και το κέντρο έχει 2 και πριν 200 χρόνια, ξέρω εγώ, πάνω κάτω τα ίδια ήταν, όχι ο πληθυσμός, αλλά οι αναλογίες. Και ο λαός ήταν οπλισμένος. Σου λέει, για να μην την πατήσουμε όπως την πατήσαν οι Λουδοβίκοι, καταστρέψανε. Ξαναφτιάξανε την πόλη με πολύ πλατείς δρόμους, τεράστιους δρόμους. Οπότε πλέον όποιος θέλει να εξεγερθεί, δεν μπορεί να φτιάξει οδοφράγματα. Για να φτιάξει οδόφραγμα τώρα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, άντε φτιάξει οδόφραγμα στην πλατεία Ομονίας, ας πούμε. Που θες 20 λεπτά τη διασκήσεις. Ή στον κάτω δρόμο για την αψίδα του Θριάμβου, που είναι ξέρω εγώ 200 μέτρα. Δεν γίνεται να φτιάξει οδόφραγμα. Και να φτιάξεις, πρέπει να μπουν όλοι οι επαναστάτες μέσα να το καλύψουν. Και θα έρθει ο στρατός και θα σου ρίξουν τα κανόνια. Γι' αυτό το λόγο τους ανοίξαν τόσο τους δρόμους. Που βέβαια αυτό έμεινε σαν επιβλητική πόλη μετά, δεν υπάρχει. Πάμε προς τα κάτω. Λοιπόν, τώρα πλησίασα τον Οβελίσκο για να σας δείξω πόσο επιβλητικός είναι. Κτίνος είναι, έχω κάνει και το ξεζούμα από πίσω. Και από κάτω έχουν βάλει πως το σηκώσανε, πως τον φέρανε, πως τον βάλανε σε ράγες ή πως τους φτιάχνανε γενικότερα. Για να κάνουμε. Erection de l'Obélisque, à Paris. Ναι, και πως η μετακίνηση και πως σηκώθηκε ο Βελίσκος στο Παρίσι, σου λέει. Είναι τεράστιο, παιδιά. Λέει. Α, και εδώ σου λέει πως το κατεβάσανε στην Αίγυπτο και πως το βάλανε σε ένα πλοίο. Νομίζω κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον Οβελίσκο στην Αγγλία. Αλλά στην Αγγλία νομίζω έγινε σχετικά πρόσφατα, οπότε πρέπει να υπάρχει και. Υπάρχουν και φωτογραφικό υλικό και βίντεο. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Λουίς Φιλίπ, ο πρώτος. Τώρα η ημερομηνία αυτή θα σας γελάσω γιατί είναι στα λατινικά και δεν τα. Ποιος αιώνας είναι ακριβώς. Τέλος πάντων, θηριώδες. Κάτσε ξεζουμάρω. Τόσο. Δεν ξέρω αν βλέπετε και απέναντι. Τι έχει γίνει τώρα, επειδή γίνεται ανακατασκευή και έχουν γεμίσει όλα τα νεοκλασικά κτίρια, τα παλιά τους κτίρια που κάνουν ανακατασκευή, όπως εκεί απέναντι. Εκεί απέναντι δεν το κάναν βέβαια. Έχουν γεμίσει σκαλοσιές.
Και τι έγινε, έρχονται οι μεγάλοι οίκοι και σου λένε, άκου να σου πω, θα γεμίσει το Παρίσι καλοσχές. Δεκτών, δεκτών. Από το να γεμίσεις καλοσχές, σε όλες τις τεράστιες καλοσχές που θα έχει στα πελώρια κτίρια που έχει το Παρίσι, που γίνεται ένα κατασκευικό τους Ολυμπιακούς, θα βάλουμε τεράστιες αφίσες εικόν μόδας, Dior, ξέρω εγώ, Rolex, whatever. Οπότε, σε όλες τις καλοσχές της πόλης βάζουν τεράστιες μεβράνες, οι οποίες κρύβουν διαφημιστικές, οι οποίες κρύβουν τις καλοσχές. Θα πεις, είναι δυνατό να θες να δεις, ας πούμε, την εκκλησία της Μαγδαληνής, ας πούμε, και να βλέπεις καλοσχέ Dior. Από το να βλέπεις καλοσχέ, καλοσχέ θα βλέπεις, δεν θα βλέπεις, ας πούμε, την εκκλησία. Συν ότι οι εταιρείες θα πληρώσουν το... όπου βάζουν τα μπέλα, πληρώνουν αυτή την ανακατασκευή. Που είναι και πρακτικό, γιατί όχι. Πορκουάπα. Ένα ωραίο συντριβάν εδώ στη πλατεία Concord. Λοιπόν, πάμε προς τα κάτω, προς την αυσίδα του Θριάμβου. Κοιτάξτε τώρα, δρόμος, έτσι, δεν υπάρχει. Ανοίγει το φανάρι και θες ένα λεπτό να πέρασε απέναντι. Λέει ο λόγος. Και μετά έχει κι άλλο. Κάτσε να δούμε, έρχεται κανείς. Ξέρεις, άμα έρχεται κανείς και κόκκινο να έχεις, τον βλέπεις. Τον βλέπεις από 200 μέτρα, οπότε περνάς. Λοιπόν, και φτάνουμε στο δρόμο. Εδώ βλέπουμε μερικά από τις πλάκες που θα βάλουν. Καλά, άμα φτάσει από αυτό, από την πλατεία Ομονίας μέχρι τα Ηλίσια Παιδεία, θα είναι καταπληκτικό πραγματικά. Στην ουσία θα γίνει ένας τεράστιος πεζόδρομος. Καλά, και τώρα δεν έχει άσφαλτο. Νομίζω πέτρα έχει. Και πάλι θα είναι καταπληκτικό. Ναι, και έχει πέτρα. Η άσφαλτο σταματάει εδώ. Για να δούμε. Ποιος είστε εσείς, κύριε? Κάτι λογικά με του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι, γιατί βλέπω ότι αφήνουν λουλούδια. Κάποιος ήρωας πρέπει να είναι. Θεωρητικά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δήμαρχος του Παρισιού είναι γυναίκα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα δεν βλέπω, είναι τσαλακωμένο. Όποιος θέλει, γκουγκλάρει το όνομά του. Τι λέει? Λογικά ο καλλιτέχνης είναι, δεν φαίνεται. Μπράβο τους. Παιδιά, τιμούμε όλους τους άντρες και γυναίκες που πολεμήσαν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Και για την πατρίδα τους. Γι' αυτό και το πιο σημαντικό σημείο σε κάθε χώρα είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Το έχουν όλες οι χώρες. Δεν υπάρχει και τους τιμάς όλους. Α, το φαντάρο που έπεσε στο μαχόμενο στο Βέλγιο. Τον Άγγλο φαντάρο που έπεσε μαχόμενος στην Αφρική εναντίον του Ρόμελ. Τους στρατιώτες του Ρόμελ. Γιατί και αυτοί πήγαν εκεί, έφτασαν μέχρι κάτω. Μέχρι τους Έλληνες που έπεσαν στο Ρήμινι και στην Κύπρο μας. Τέλος πάντων. Μεγάλη ιστορία. Μικρό παλάτι, Petit Palais. Να φανταστώ είναι αυτό, κάτι με τέχνη έχει μέσα. Βλέπετε, όπου κι αν πηγαίνετε, όπου κι αν κοιτάω την κάμερα, δεν υπάρχει, δρόμο τεράστιο και στο τέλος πάντα κάτι καταλήγει. Σε έρχεται την ομπρελά.
Πού να φτάσω τώρα και κάτω, ρε φίλε. Αλλά πρέπει... αυτή είναι η γέφυρα, η... ίσως πρέπει να πάω και από εκεί. Λοιπόν, σε λίγο να κλείσω την ομπρέλα. Μας βγάλει την πίστη. Πίστη. Ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε μια μεγάλη χώρα. Δεν υπάρχει. Εντάξει, η σύγχρονη τέχνη αυτή είναι λίγο για το... πώς το λένε. Αλλά Γαλλία είσαι, θα είσαι και αυτά. Σημαίες Ουκρανίας προφανώς. Βλέπετε δηλαδή στο βίντεο, μπορεί να μην φαίνονται ακριβώς, αλλά ακόμα σε οποιαδήποτε είσοδος τέτοιου κτηρίου να πας, είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης. Κοιτάξτε εδώ τι έχει. Κοιτάξτε τριγύρω. Αγάλματα πάνω. Και απέναντι το ίδιο. Το οποίο είναι κλειστό γύρω-γύρω. Που εκεί είναι η γέφυρα. Πάμε στην αυσέδα του Θριάμβου και βλέπουμε. Γιατί πέρασα την πρώτη μέρα, αλλά το τράβηξε φωτογραφία μια από τα μακριά. Θέλω να πω από κάτω. Σπίζα μας φτάσει την μπατάρια. Πάμε. Σανέλ, γιατί έτσι. Το οίκο Σανέλ που οργάνωσε ντεφιλέ, δεν θυμάμαι τι είναι, ντεφιλέ του Μεγάλου Παλατιού. Βοήθησε και ο οίκο Σανέλ, τέλος πάντων. Όλοι βοηθήσανε. Ο Μακρόν. Γαλλία, απλά ελπίζω αυτό να μην το χριστουγεννιάτικο σας δέντρο. Ελπίζω να έχετε κάτι άλλο. Αυτό το δέντρο εκεί. Και αυτός πρέπει να είναι το άγαλμα του στρατηγού De Gaulle. Ανιβά, για να δούμε. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι, παιδιά, το παλάτι. Το μεγάλο παλάτι πρέπει να είναι αυτό. Grand Palais, ναι. Θα ζουμάρω λίγο. Τώρα είμαι στο... εδώ. Δεν υπάρχει. Παρακαλώ, Γαλλία. Μην είναι αυτό το δέντρο. Ο De Gaulle. 1890-1970, και συνεχίζουμε προς τα κάτω. Ω, παιδιά, δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Ωραία, φίλε. Σταματάς για μεσημεριανό στη διάρκεια. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ έχουν... μα κουράσει, πω ακόμα δεν έχουν προχωρήσει καθόλου. Αν προχωρήσει τη μέση της διαδρομής, έχει κρέπες, hot dog, τσάι, μέχρι και παγωτό. Και διάφορα. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος κάνει γυμναστική. Πάμε να περάσουμε. Δεν θα πω ψέματα. Δεν πέρασα τυχαία, θα να δω κάτι.
Ωραία, πρωινιάτικα. Λοιπόν, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά σήμερα Κυριακή. Εδώ είναι η Ρενό και η Μπουτίκ. Προφανώς θα έχει Ρενό εδώ. Lacoste απέναντι. Stranger Things. Μαγαζί Stranger Things κατά τη σειρά στο Netflix, Disney. Και είναι όλη μεγάλη οίκη εδώ. Όλη μεγάλη οίκη. Και τις κυρίες. Εγώ ξέρω τις βασικές, ας πούμε, μόνο τα Chanel και αυτά. Παιδιά, ήταν μια ώρα απόσταση λίγα. Και δεν είναι και πολύ ακριβά, μπορεί να κάνεις και εδώ μια φίλη σου. Να το παίξεις και Brooklyn. Το ωραίο είναι ότι αρχίζει και η Dior και Chanel απέναντι. Το ωραίο είναι ότι αρχίζει και στολίζεται η πόλη για τα Χριστούγεννα. Όσο πάει και πιο νωρίς, κάθε χρόνο. Α, εδώ λένε ότι έχει ωραία μύδια αυτά, πώς τα λένε. Μουλ. Five Guys. Να βλέπετε, ας πούμε, αυτή τη γιγάντια την αφίσα εκεί πέρα. Αυτό είναι επειδή είναι σκαλωσιά. Και βλέπετε, έχουν διακοσμήσει μέχρι και τα πλάγια. Έχουν βάλει ψεύτικα παράθυρα για να μην φαίνεται ότι είναι σκαλωσιά. Γίνεται να ανακατασκευεί όλη την πόλη. Και όπου μπαίνει η αφίσα, το πληρώνει η εταιρεία. Γι' αυτό σε κάτι στενά μέσα δεν έχει αφίσα. Τα πληρώνει κανονικά το Παρίσι. Τι που δεν είναι τουριστικό δρόμο. Βλέπεις δηλαδή μια απλή στροφή και κοιτάς εκεί και βλέπεις το τέρμα της 40 λεπτά μέχρι εκεί. Πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Αλλά πιστεύω ότι όπου να είναι φτάνουμε. Λοιπόν. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι γνωστό μαγαζί που πουλάει μακαρόν και έχει και εστιατόριο δίπλα. Βλέπετε ουρά που έχει για να μπεις μέσα και είναι τώρα 11 η ώρα το πρωί, έτσι, κοντεύει 12. Και εδώ είναι η μπουτίκ που παίρνεις τα μακαρόνα, ας πούμε. Βέβαια, okay. Το παίρνεις μόνο και μόνο για να το πας σε δώρο σε κάποια επίσκεψη. Γιατί η ποιότητα πλέον έχει πάει παντού. Δηλαδή βρίσκεις και στην Ελλάδα ακόμα. Δεν χρειάζεται το πληρώσεις ένα εκατοστάρικο. Είναι αυτό που λένε, πληρώνεις το trademark. Πήγες στο Παρίσι, θα πάρεις από το συγκεκριμένο μαγαζί να το κάνεις δώρο και να σου πούνε, ω, μου φέρε από εκεί. Αλλά ποιοτικά υπάρχουν και στην Ελλάδα, τα πουλάνε στο ζαχαροπλαστεία, δηλαδή, ακόμα και καλύτερα. Είναι η χειρονομία πιο πολύ. Α, εδώ βλέπουμε κάτι ακριβά αυτοκίνητα. Κλασικά μαζεύονται καγκουροειδές γύρω γύρω, βγουν φωτογραφίες. Για να δούμε και μια ωραία παρουσία. Λαμποργκίνι λέει. Σε πάνε βόλτα με αυτά τώρα, είμαστε σοβαροί. Δίνεις για... Ωπα, παρτών. Όπως ξεκίνησε ο Γάλλος, θα με πατήσει.
πληρώνεις και σε πάνε βόλτα με αυτά. Είσαι τρελός. Κοίτα κάτι τιμές, τώρα 100 στάρικο, 120, 199. Τι λες ρε φίλε. Για σε πάνε μια βόλτα στο Παρίσι με τη Λαμποργκίνη. Ας, δεν πειράζει. Λοιπόν, με Άγιες Φώπου να είναι, φτάνουμε, το βλέπω σιγά σιγά. Και λογικά μετά πάμε για φαγητό. Δεν γίνεται. Μια ώρα από την πλατεία Ομονίας μέχρι τη... Πόρε φίλε. Περάσαμε την Ωμέγα, πιο πριν περάσαμε τη Ρόλεξ. Εδώ κάτι Αλζαζίρα αρώματα. Αλζαζίρα. Τέλος πάντων. Αρώματα για Αράβες, ξέρω εγώ. Louis Vuitton, Dior δίπλα. Που εδώ πέρα δουλεύουν οι τόπα, ας πούμε, εντάξει, δεν υπάρχει. Για να δουλεύεις εδώ πέρα στη Louis Vuitton, στο Παρίσι ή σε κάποιος. Είσαι ο καλύτερος υπάλληλος, πώς το λένε, κατά του μισθού. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, αλλά θεωρώ. Dior δίπλα. Μακέτα είναι όλο αυτό, έτσι. Βλέπετε εδώ, μάλλον τώρα να κατασκευάζουν το κτίριο. Και κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Όλο αυτό είναι σκαλοσιές από μέσα. Μπράβο τους, true. Βέβαια η είσοδος είναι ανοιχτή, μάλλον. Ή όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, Νότο Μπουτίκ Ουβέκτο, α, σου λέει ότι η μπουτίκ μας είναι ανοιχτή στο 127. Καλά, δεν πρόκειται να πάμε ψωνίσουμε, αλλά κοιτάξτε τώρα τι κάνανε ρε φίλε. Σκαλοσιές και καλά, χτίζουν τώρα εδώ μέσα. Μπράβο. Και μετά λέω να πάω προς τον πύργο του Άιφελ, γιατί πέρασα μόνο από μακριά και από κάτω με το καράβι. Για όποιον φίλο ενδιαφέρεται, υπάρχει μια ωραία κρουαζιέρα, λέγεται Bateau de Mousse, το οποίο μπαίνεις μέσα και σε κάνει μια βόλτα στο Σικουάνα, ας πούμε. Και περνάς κάτω από την Παναγία των Παρισίων, που βέβαια εντάξει τώρα μετά το τραγικό περιστατικό είναι σε σκαλοσιές. Τρέχουν να την προλάβουν, να είναι έτοιμοι σε 2 χρόνια. Και από τον πύργο του Άιφελ, ο οποίος το βράδυ, είναι πιο ωραίο το βράδυ να πας, γιατί όταν νυχτώνει έχουν κρατήσει τα φωτάκια του Millennium, οπότε κάθε μία ώρα κάνει και τα δικά του, ας πούμε. Σαν δίσκο γίνεται ο πύργος Άιφελ. Σβαρόφσκι, κοιτάξτε πως το φτιάξανε. Αυτό το είναι Dior, εδώ είναι ο οίκος Dior. Πίστευτο. Εννοείται αυτά έχουν και πορτιέρι. Να σου ανοίξει την πόρτα. Σου ανοίγει ο πορτιέρι, είναι κατευθείαν ο υπάλληλος και σου λέει, ας πούμε, γεια σας, την κύριε, τι θέλετε. Δεν είναι Ζάρα, ας πούμε. Και φτάνουμε. Αγνοφαίνεται, επιτέλους. Λοιπόν, αυτή είναι η αψίδα του θριάμβου.
που έφταξε ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο Μέγας Ναπολέον που λέμε στα ελληνικά. Οι Γάλλοι τον λένε Ναπολέον Βοναπάρτη, ο πρώτος. Για να τιμήσει το στρατό του ή κατά προσωπική εκτίμηση να τιμήσει τον εαυτό του, όπως κάναν όλοι τότε. Θα να δω πώς περνάμε απέναντι τώρα. Πολλή αστυνομία έχει από κάτω. Εν τω μεταξύ βλέπω κόσμο πάνω και δεν ξέρω αν ανεβαίνεις ή κάνω τίποτα συντήρηση. Άμα ανεβαίνεις προφανώς ανεβούμε, αναλόγως την αναμονή. Απίστευτο, εκεί είναι τεράστιο παιδιά, το βλέπετε πόσο μεγάλο είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα πάμε από κάτω. Πρώτη αποστολή είναι προς τα εκεί. Λοιπόν, για να πάμε προς τα εδώ. Discover unique of cross of the rest of the arc of... Α, μπορείς να ανέβεις. Εννοείται πάμε να ανέβουμε. Free access on the place. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πληρώνεις 13 ευρώ για να έχεις πρόσβαση μέσα. Γύρω-γύρω προφανώς είναι ελεύθερο. Αλλά για να έχεις πρόσβαση μέσα και να ανεβείς πάνω είναι 13 ευρώ. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Εδώ βλέπουμε με... Λογικά αυτές είναι μάχες που έδωσε ο γαλλικός στρατός. Κάποια λουλούδια που είναι αφήσει πολύ. Θεσπόζουν. Να πάω λίγο. Sorry τώρα, εκεί βλέπουμε τους αρενοξύστες, αλλά βασικά βλέπουμε τη βροχή που έρχεται. Πάμε λίγο γρήγορα πριν ξεκινήσει η μπόρα. Εδώ πάμε να δούμε και τον Απολέοντα τριγύρω. Παρά είναι μεγάλο. Όπου, τι βρόχα είναι αυτή. Α, και από εδώ κατεβαίνεις. Από εκεί μπαίνεις και από εδώ κατεβαίνεις. Καλή φάση. Access. Κάτι κυρίες εδώ κατά την Ουκρανία. Και εδώ είναι ο Ναπολέον, ο οποίος άμα παρατηρήσετε είναι με ρωμαϊκή ναφίεση Ρωμαίου Αυτοκράτορα, βλέπετε. Του βάζουν το στεφάνι. Μπράβο στον Ναπολέον. Όπου μας έπιασε βροχή τώρα. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι εδώ το... Εσύ, λοιπόν, σολτάν, σε μόχτ. Εδώ για τους αυτούς που πέθαναν για την πατρίδα τους στο Μεγάλο Πόλεμο 17-18, που ήταν ο πρώτος παγκόσμιος. Λογικά το χτίσανε, δεν ξέρω, ότι ερχόταν και ο δεύτερος. Τέλος πάντων, τιμή και δόξα είπαμε. Τώρα με αυτά τα 13 ευρώ που πληρώσαμε, τι κάνουμε. Λοιπόν, μάγκες, μας περάσαν έλεγχος, σου ψάχνουν τσάντα, ανιχνευτή μετάλλων, καλά μη φανταστείτε, σε κόβουν και από τη φάτσα και ανεβαίνουμε τα σκαλιά τώρα. Πολλά είναι. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά για πάνω, στην αψίδα του Τριάμβου. Όχι, λαχάνιες, Και βρέχει κιόλας. Πάμε πάνω, τα λέμε πάνω. Μαζί και η Παναγία ανεβήκαμε.
Τι δίνεις ένα τρίφλα και το σου δίνει καλά κρασιά. Α, σου δείχνει και πού το βασίσαν αυτό. Α, και σου δείχνει ζωντανή εικόνα από κάτω. Και με 2 ευρώ σου δίνει το κέρμα, αυτό το αναμνηστικό. Και τουαλέτες εδώ, μια χαρά. Και πάμε προς τα πάνω. Και άλλες σκάλες. Μακέτα, πως είναι απ' έξω. Εδώ το έκαναν ανακατασκευή. Και το είχαν τυλίξει, μάλλον. Η Νίκη, ας πούμε, η θεά Νίκη, του βάζει το... Βάζει το στεφάνι του Ναπολέον. Η Μαρσελιέ, τους εθελοντές. Οκ. Εδώ λέγει και κάποιος ήρωας. Ναι, για το πρώτο παγκόσμιο πολέμο. Grand Guerre είναι ο μεγάλος πόλεμος. Ο πρώτος παγκόσμιος δηλαδή. Πρώτος τον είπαμε μετά, αφού έγινε και ο δεύτερος. Μέχρι τότε ήταν ο μεγάλος πόλεμος. Ταράτσα. Τεγάς. Για να δούμε. Μας τα χάλασε ο καιρός. Κοιτάξτε πόσο μεγάλος δρόμος ήταν, από εκεί ήρθαμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται, ο Βελίσκος φαίνεται. Πού να φαίνεται, δεν φαίνεται καν. Ωραία φίλε, τι περπάτημα ήταν αυτό. Ο Πύργος το Άιφα, θα ψηφίσουμε μετά. Πύργος του Άιφελ.
φάση μόνο η ομπρέλα, δεν έχουμε άλλη. Σπάντα. Και αυτή είναι η οροφή της αψίδας του Θριάμβου. Ελπίζω την επόμενη φορά να μην βρέχει. Αυτό ήταν, πάμε προς τα κάτω. Παιδιά, μας τα χάλασε ο καιρός. Αξίζει τα 13 ευρώ, ειδικά άμα έχει ωραία μέρα. Γιατί βλέπεις όλο το Παρίσι, το όμορφο Παρίσι. Γιατί το θέμα είναι ότι άμα ανεβείς στον πύργο του Άιφελ, μπορεί να είναι πιο ψηλά, αλλά δεν βλέπεις τον πύργο του Άιφελ. Βέβαια, πολλοί ζωγράφοι και καλλιτέχνες όταν το πρωτοκτήσανε. Α, και σε βγάζει για το Θεσσαλονίκη σουβενέρ. Όταν πρωτοκτήσανε τον πύργο του Άιφελ, πήγαινα και πίνανε λίγο τον καφέ τους πάνω εκεί. Και σε ερώτηση, σας αρέσει τόσο πολύ ο πύργος, λέγανε όλοι όχι. Αλλά πάνω στον πύργο του Άιφελ είναι το μοναδικό σημείο στο Παρίσι που δεν τον βλέπεις. Έξυπνη απάντηση. Λοιπόν, πάμε προς τα κάτω. Για να μην τους οδηγήσω όπως τους οδήγησα πριν, είναι και για το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε βάλει expansion στην Τινησία και στο Μαρόκο. Το 40 έχει για 39 με 45. Ινδονησία, Ινδοκίνα, συγγνώμη, το Βιετνάμ δηλαδή. Στρατός της Δαλματίας, Αιγύπτου, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ανταλουσίας, Αραγωνίας, Καταλωνίας, Μιντίνε, της Μέση Πυρηναία, Μπολόν, Γκρανταχμέ. Έχει διάφορα, παιδιά, που βλέπετε είναι... γράφουνε. Πώς γράφουμε εμείς τον άρχο τον στρατιώτη, κάτι αντίστοιχο. Βέβαια το παρακάνανε, αλλά έχουν πολύ πιο σύγχρονη ιστορία αυτή της Ευρώπης. Τέλος πάντων, ελπίζω σταμάτησε η βροχή. Συνεχίζουμε. Ο πύργος Άιφελ προς τα εκεί. Σιγά μη σταμάτησε, πάμε να βραχούμε. Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε στον πύργο του Άιφελ που βλέπουμε πίσω από το δέντρο, εδώ πέρα βλέπουμε ένα τούνελ για κάτω αυτοκίνητα, το οποίο τούνελ είναι εκεί που πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάννα, την οποία οι Γάλλοι αγαπούσαν πάρα μα πάρα πολύ. Και εδώ βλέπετε, είναι γεμάτο φωτογραφίες της ακόμα, λουκετάκια. Αυτό είναι η φλόγα της ελευθερίας, είναι σύμβολο μεταξύ της φραγκοαμερικάνικης φιλίας, της Γαλλίας και της Αμερικής δηλαδή. Αλλά σαν να έχει γίνει άτυπο μνημείο, φόρο τιμής, ας πούμε, για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ό,τι βλέπετε εδώ, λουκέτα όλο γεμάτο, δεν έχει να βάλεις το δικό σου. Η φλόγα της ελευθερίας. Φρανκοαμερικέν. Πώς
παρακαλώ, συνεχίζουμε. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι Γάλλοι ήταν αυτοί που βοηθήσανε οικονομικά και στρατιωτικά με εξωματικούς την Αμερικάνικη Επανάσταση εναντίον των Άγγλων. Ένας blogger εδώ πέρα, αυτός που μεγάλη και επαγγελματική δουλειά από μένα, έχει φωτογράφο και τον τραβάει και βίντεο. Εντάξει παιδιά, είπαμε. Με πάρα πολύ χρήμα και αξιωματικούς γαλλικού στρατού βοηθούσαν τους Αμερικάνους, που τότε ήταν στην ουσία Άγγλοι, ήταν αγγλικός εμφύλιος, ήταν. Δεν είχαν σκάσει μετανάστες, ας πούμε, του επόμενου αιώνα που ήρθαν από όλο τον κόσμο και εξεγερθήκανε κατά του βασιλιά. Το θέμα ποιο είναι, ότι όλος αυτός ο πόλεμος βοήθησε στο να χρεοκοπήσει την Γαλλία, παρόλο που νίκησαν τον σκοπό τους, και όλοι αυτοί οι αξιωματικοί που γυρίσαν μετά από την Αμερική πολεμώντας για μια ανεξάρτητη χώρα εναντίον του βασιλιά, γυρίσαν στη δικιά τους χώρα, τη Γαλλία, η οποία ήταν, είχε ακόμα Λουδοβίκους. Ναι, αυτό το μείγμα φτώχειας και ανθρώπων που πολέμησαν για νέες ιδέες, βοηθώντας αυτές τις ιδέες, κοινώς το γύρισε μπούμεραγκ της μοναρχίας στη Γαλλία όλος αυτός ο πόλεμος. Γιατί μετά την Αμερικάνικη Επανάσταση έγινε και η Γαλλική. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μάγκες, στάσαμε κάτω τον πύργο του Άιφελ. Είναι τεράστιος. Δεν ξέρω άμα πρέπει να κάνω ξεζούμ. Δεν θα ανάποδα δηλαδή, που θα φαίνεται περισσότερος, αλλά... Α, κι άλλοι Έλληνες. Πριν με ήταν και κάτι παιδιά από το Ισραήλ, με ζητήσαν να τους βγάλω φωτογραφία. Για να τους βγάλω... Εν τω μεταξύ ήταν τόσο κοντά να βγουν φωτογραφία με τον πύργο του Άιφελ. Δεν φαντάζεστε πόσο μακριά πήγα. Ευτυχώς δεν τρέξανε, δεν νομίζω να τους έκλεβα. Γιατί τόσο κοντά, πώς θα βγεις φωτογραφία ρε φίλε. Με ολόκληρο τον πύργο. Τες πάντων, δεν ξέρω, ανεβαίνεις έτσι. Παιδιά είναι τεράστιο. Access security. Α, λογικά μπαίνεις. Πάμε να δούμε. Νοείται θα πούμε. Όσο πάει, δεν ξέρω, πάει στον πρώτο, πάει στο δεύτερο. Προφανώς η ψηφοφοβία δεν βοηθάει. Πάμε, κάνουμε τον κύκλο, λογικά από εκεί μπαίνεις. Γιατί εδώ έχουν βάλει για τα έργα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το κλείσανε για λόγους ασφαλείας πάνω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είναι είσοδος. Δεν ξέρω αν πληρώνει εισιτήριο εδώ. Πάντως περνάνε κανονικά, όπως σε πολλά σημεία, ας πούμε. Μήπως έχεις όπλα, ξέρω, Καλάσνικοφ, βόμβες, θρησκεία της αγάπης. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Λοιπόν, μάγκες, μας περάσανε από έλεγχο, μας τα ψάχναν την τσάντα, αλλά τα καταφέραμε και μπήκαμε. Κασέ ασανσέρ, εκεί πληρώνεις για το ασανσέρ, τι λες ρε φίλε. Εδώ είναι το εστιατόριο, νομίζω ψενεβάζει πάνω. Αλλά από ό,τι έμαθα από έγκυρες πληροφορίες, στο εστιατόριο πάνω στην κορυφή δεν θα βρεις, μου είπανε, και ότι είναι πανάκριβο. Ακόμα και για μένα, ας πούμε, που είμαι ένας μεγάλος streamer. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Έχει ωραία hot dog κάτω. Κιος και Tour de Eiffel, οκ. Okay. Βίζετε την πηγέτ. Βίζετε όμως ticket. Εγώ δεν έχω ticket. Πάω να αγοράσω ticket. Ψιλοακριβά είναι, αλλά... Μα κάνει 26 ευρώ το ασανσέρ, φαντάσου πόσο κάνει το φιλέτο. Για το παρακάναν την αγάπη.
τέλος πάντων. Πάμε να στήθουμε στην ουρά. Αφού στριμωχτήκαμε σαν σαρδέλες, μάγκες ανεβήκαμε στο δεύτερο όροφο και περιμένουμε το ασανσέρ για να μας πάει στο top. Τα λέμε πάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην ουρά για το ασανσέρ που σε πηγαίνει στο ανώτατο επίπεδο και είναι και για το ρεστοράν εδώ. Η τιμή δεν είναι τόσο ακριβή. Γι' αυτό σου λέω θα πάω και δεν πάω πάνω. Νομίζω είχε 17 ευρώ αυτός ο όροφος και αν θυμάμαι καλά θα πάω φωτογραφία. Και 26 μισό για να ανέβεις εδώ, να ανέβεις στο πάνω. Τώρα θα δούμε. Περιμένουμε. Θέλω να κάνει κρύο, βρέχει και λόγω υψόμετρου πάζε παντού. Έτσι, μαντά. Επιτέλους. Λοιπόν, ανεβήκαμε στο ψηλότερο κομμάτι. Όπου μπορείς να δεις όλο το Παρίσι. Πάμε και πιο πάνω, γιατί όχι. Μαζί και λίγο η πίστη. Α, έξω, εδώ κάνει κρύο, ε. Εδώ είναι ανοιχτά. Φορέσουμε κουκούλα. Πολύ ωραία. Απίστευτα. Hey Phil, κράζω να από εδώ θερίζει. Περιμένουμε τώρα να φέρουμε φωτογραφία ένα παιδάκι. Ο Χριστός. Η άλλη βγάζει κινητό απ' έξω. Το γράφει από κάτω να τα ξεχνούμε και το βγάζει αντί για να σας πέσουν. Thank you.
πρώτη μέρα μας πήγανε εκεί να το δούμε και το βγάζαμε φωτογραφίες. Αυτό σου φαίνεται ότι η βιομηχανική ζώνη, η βιομηχανική λέω, η εμπορική ζώνη. Θα σας ζουμάρουμε λίγο. Για να ρωξήσω το Παρισιού. Τι έπεσε, παραλίγο. Έπεσε κάτι, δεν έπεσε. Θα ζωμάρα. Και το θέμα είναι ότι σταματάει ο κάθε βλαμμένος τώρα εδώ, ξέρεις, για να βγάλει τη φωτογραφία της. Σιγουάνας πάλι. Έναν αέρα, μάγκες. Παναγία των Παρισιών δεν φαίνεται, είναι μακριά λίγο. Πρέπει να είναι αυτή εκεί απέναντι. Πού να φάνε. Τεράστια απόσταση, είπαμε. Παρίσι μια τεράστια πόλη, κοιτάξτε. Και ό,τι βλέπετε είναι το κέντρο, έτσι. Ελπίζω να ακούγεται τίποτα στον νέο ήχο λόγω του αέρα. Δεν για πολύ πάνω εδώ, ψηλιάσαμε. Θα κατηφορήσουμε. Ελπίζω να το απολαύσατε όπως το απολαύσαμε και εμείς. Okay. Αυτό είναι ένα μουσείο και τώρα κάποια, κοιτάξτε, είναι τεράστιο. Νομίζω, κάτσε να ανοίξω λίγο. Σόρυγα τον ήχο τώρα, έχει θόρυβο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και τώρα έχουν κάτι, μια εκδήλωση. Α, καταλαβαίνεις. Αφρικανικού τύπου, ας πούμε. Και είναι συνήθως άτομα τα οποία έχουν αφρικανική καταγωγή ή γνωστές κυρίες, ας πούμε, ξέρετε. Με λίγο πιο πολύχρωμα χρώμα μαλλιών. Αυτά, για να βγούμε. Πάντως και από εκδηλώσεις βλέπω κιμονό. Κάτι αυτό. Black Indians, οκ. Okay. Τέλος πάντων, έχει διάφορα. Γκάνα, λέει. Ζακ Σιράκ. Τεράστιο μουσείο. Λοιπόν, πάλι καλά, άνοιξε λίγο καιρός και έχουμε ωραία μέρα τώρα. Περνάμε απέναντι, δεν ξέρω, πάμε. Hop, hop. Και πάμε, είναι η Παναγία των Παρισίων, είναι μία ώρα δρόμος με τα πόδια. Τόσο μεγάλες αποστάσεις.
Αλλά πάμε προς τα εκεί, άμα βαρεθούμε. Αν βαρεθούμε, αν περάσουμε κάτι από κανένα εστιατόριο, θα πούμε μέσα να φάμε. Να βαρεθούμε δεν παίζει. Αστυνομία, πολύ αστυνομία, παιδιά. Γιατί έχουν τυπικοί Γάλλοι, έχουν και πολλά μανιφεστασιών. Πώς το λένε, διαδηλώσεις. Όταν λέμε πολλά, εννοούμε πολλά. Πολύ ωραία μέρα, από εκείνος Σικουάνας. Δεν πάω από το Σικουάνα, γιατί θέλω να βλέπω και δεξιά για κανένα εστιατόριο. Γιατί πέρασε η ώρα και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα του φαγητού. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω εδώ, στο Σικουάνα. Γιατί να είμαστε από πάνω και να είμαστε από κάτω. Παναγία των Παρισίων, έτσι κι αλλιώς είναι κλειστή σήμερα. Βασικά, όχι κλειστή σήμερα, γενικώς κλειστή, κάηκε και τη φτιάχνουνε. Οπότε θα πάρουμε το δρόμο προς την επιστροφή. Είναι μια ώρα και 10 λεπτά προς το ξενοδοχείο. Άμα δούμε και κανένα εστιατόριο, θα να φάμε. Αυτά, ωραία κάτω, πλάκα. Είναι που είναι ωραία πόλη, ας πούμε, σου έχει και το Σικοάνα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το νερό ομορφαίνει. Εδώ ξεκινάνε τα μπατομούς, είναι τα... το καράβι που σε κάνει μίνι κρουαζιέρα γύρω-γύρω από το... μπρος-πίσω δηλαδή, από το... στο Σικουάνα. Ειδικά το βράδυ την κάναμε αυτή τη βόλτα, ήταν καταπληκτικά γιατί τα βλέπεις όλα φωτισμένα. Όντως πολύ του φωτός. Αυτά. Ένα ωραίο χάσκι. Άμα δω κάτι άλλο ξεσημείο, θα ανοίξω την κάμερα. Πάμε. Λογικά σε αυτή την κοίτη γέφυρα που είναι γνωστή. Πάμε δυνατά. Λοιπόν, εδώ είναι η γέφυρα του Αλεξάνδρου του Τρίτου. Έτσι λέγεται. Είναι πάρα πολύ ωραία γέφυρα, διακοσμημένη. Είναι σε πολλές ταινίες αμερικάνικες, όπως το Παρίσι, είναι πάντα αυτή η γέφυρα. Βλέπετε πόσο όμορφη είναι. Και έχει πάνω και τις σφίγγες εκεί. Καλά, σφίγγες τα λέω τώρα εγώ, άλογα μπορεί να είναι. Λιοντάρια. Πολύ ωραία γέφυρα. Δεν κουνιούνται. Και αυτό εδώ, ας πούμε. Κάνουν γάμους, εκδηλώσεις. Α, και σου λέει ότι γυρίστηκε και αυτή η ταινία εδώ πέρα μάλλον. Κάτι τέτοιο. Έχει και ταινίες. Κάνουν προβολητές πάντα. Ωραίο πάντως. Θυμίζει λίγο 70's και τα φώτα μέσα. Δίσκο θυμίζει, 80's. Πάντως, καλοπεριποιημένο. Και συνεχίζουμε. Εκεί έχουν βάλει, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό που έχει στο πάρκα, ας πούμε, που σε πηγαίνει πάνω κάτω. Δεν ξέρω, μην κουνάω. Τώρα κάποιοι είναι εκεί πέρα και ξερνάνε. Αυτό φέρνει βόλτες πάνω κάτω. Το έχει στο αλλού Fun Park.
Ωραίες οι σικουάνες. Το θέμα είναι ότι θέλω να τραβάω μικρά βίντεο, κάθε φορά λέω 30 λεπτά, 30 λεπτά και περνάνε τα 50 λεπτά κάθε φορά. Κανονικά θα έπρεπε να πέφτει ψαλίδι. Δεν μπορεί τώρα ο μπλέτσα σου κάνει 40 λεπτά και σου γυρίζει τον κόσμο και εσύ με το κινητό να με τα πόδια να τραβάς μια μισή ώρα. Αλλά εντάξει, μου αρέσει. Λοιπόν, μάγκες, τελικά τα καταφέραμε και φτάσαμε στην Παναγία των Παρισίων. Ή όπως λέγεται, Cathedral de Notre Dame. Notre Dame είναι η κυρία μας, ας πούμε, που είναι η Παναγία. Καθεδρικός. Βλέπετε, κάηκε πριν 2 χρόνια κάηκε, αν θυμάμαι καλά. Και είναι συνέχεια, βασικά μπροστά την έχουν καθαρίσει. Τα καμπαναριά δεν ξέρω τι παίζει ακόμα. Αλλά άμα δείτε και από πίσω είναι μέσα στη σκαλοσιά. Γιατί σε 2 χρόνια είναι τα εγγένεια. Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οπότε τρέχουνε. Τρέχει το γαλλικό κράτος να την κάνει, να τη φτιάξει. Εδώ το έχουν βάλει. Μεσί, κουβιέ. Α, κάποιο προσεύχονται για ένα παιδάκι. Θα δούμε και λίγο από τα πλάγια να δείτε και τις καλωσιές. Προφανώς μπορούμε να πλησιάσουμε τώρα. Τι φτιάχνουνε, τρέχουνε. Δεν μπορούσαν να έχουν και ανοιχτή για τον κόσμο. Μεγάλη απώλεια το Παρίσι. Και εδώ έχουμε τον Καρλομάγνο. Ή στα ελληνικά ο Κάρολος ο Μέγας. Ένα μπερέ δεν πήραμε ρε φίλοι, μέχρι και οι Κινέζοι φοράνε. Εδώ βλέπετε, κάτω ξεζουμάρω λίγο, πώς είναι η Παναγία των Παρισίων. Αλλά δεν σταματάνε, συνέχεια. Δηλαδή τη μία που κάει και τη μία την άλλη που ξεκινήσανε, δεν σταματήσανε. Μπράβο τους. Καλά πέσαν και πολλές δωρεές και σύν ότι τρέχουνε για τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, και με αυτό νομίζω ότι κλείσαμε. Να δούμε και λίγο σικουάνα και ένα ζευγάρι εδώ μπροστά. Λοιπόν, αφού είδαμε και την Παναγία των Παρισίων, άμα δω κάτι άλλο θα ξανανοίξω την κάμερα. Καταπληκτικό. Τι ακριβώς είναι? Ο Άγιος Ζακ. Α. Κλειστό είναι, δεν μπορούμε να πούμε μέσα. Πολύ ωραίο. Και ανεβαίνεις, κάνει το... Λοιπόν... Ναι, είναι ο Άγιος Ζακ. Ξέρω εγώ πώς. Ζακ. Και εδώ είναι ο τάφος. Τόμ, το τάφος. Τόμ. Πώς πάντα. Α! Εδώ είναι το Μπέ. Εδώ το Μπέ έχει σβηστεί. Γιατί έπεσε για την ελευθερία του Παρισιού ο... Κάποιος βαθμός είναι αυτός.
Μαρσέλ Φωσέρ. Κάποιος βαθμός, δεν ξέρω. 21 Αυγούστου το 44. Το βλέπετε καλά. Sorry, έχεις σβηστεί. Κάποιος αντιστασιακός πέθανε εδώ. Και πάμε προς την έξοδο. Λοιπόν, να δούμε εδώ που θα... να κάτσουμε να φάμε τίποτα. Ισπανική σημαία εδώ. Πιετών Παρί. Τάπα μπαρ. Εδώ λαπέα. Bubble tea. Τίποτα αξιόλογο. Τα μαγαζιά είναι ωραία, αλλά θα δούμε, πάμε προς εκεί, πιο πολύ κίνηση. Κινέζικο φοντί, τι θέλει να πει ρε φίλε, τι θα πει κινέζικο φοντί. Καταρχάς οι Ασιάτες δεν τρώνε, δεν τρώνε τυριά. Λοιπόν, πάμε προς τα πάνω και συνεχίζουμε. Σε από εκεί όσο πηγαίνει ρε παιδιά, είναι συνέχεια μαγαζιά, γωνιακά. Σε αντίθεση με τη Λοζάνη, ας πούμε, που είναι και αυτή γαλλόφωνη, άλλη νοοτροπία, τίποτα. Τέτοια ώρα, Κυριακή, Κυριακή πρωί δεν βλέπεις τίποτα, κόσμο έξω, τίποτα. Σε μαγαζιά, 3 η ώρα, έχουν γυρίσει τις καρέκλες ανάποδα και σε διώχνουν. Εδώ κοιτάξτε, τώρα είναι Σάββατο, Κυριακή. Κυριακή, 5 η ώρα, 6 κοντεύει. Φυσικά όλα. Εδώ ένας μικρός φίλος κάτι έκανε. Εδώ ένα Pink Floyd. Α, κι άλλος φίλος. Bear λέει. Κι άλλος φίλος. Δεν ξέρω γιατί τους κρεμάσανε. Παιδιά, τότε επίτηδες σου δείχνω, αυτό δεν με νοιάζει. Απλά είναι ένα μαγαζί που θέλω να σας δείξω, αλλά δεν θα τραβήξω βίντεο και να φαίνομαι ότι με τραβάω. Κοιτάξτε, με τρόπος αριστερά. Ήταν σε ένα σκληρό μαγαζί. Τρομακτικό θα μπορούσε να πει κάποιος. Λοιπόν, κουκου! Εδώ είναι κάποιο εκθεσιακό. Τι είναι αυτό το κτίνος? Τι είναι όλο αυτό ρε παιδιά, κοιτάξτε πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι. Βιβλιοθήκη λέει κάτω. Καλό όλο αυτό το βιβλιοθήκη αποκλείεται να είναι κάποιο... Office de Tourisme Paris, αυτό είναι. Είναι μουσείο, exposition, σινεμά έχει μέσα. Νεανικές δραστηριότητες, βιβλιοθήκη, ατελιέ.
Παναγία, στα μάτια έχει μέσα αυτό. Έχει μέχρι και σινεμά μέσα και αυτό. Κοιτάξτε εκεί τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, τώρα για το πριν που πέρασε από εκείνη την οδό που είχε τρεις αρκούδες πάνω στα δέντρα, ήταν ένα μαγαζί ΛΟΑΤΚΙ friendly και είχε κάτι τύπου σαν το Γαλάζιο Στρίδης, με τη μεγάλη τον μπάτσο σχολεία απ' έξω, με κάτι σημαίες πολύχρωμες αλλά με το σήμα της αρκούδας, με την πατημασιά. Και λες τώρα τι θα μπει εκεί μέσα, δηλαδή. Όντως δεν μπαίνεις, βασικά δεν μπλέκεις, άστο. Αυτά, συνεχίζουμε. Παγωτάκι, μακαρόν έχει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μάγκες, γυρίζοντας στο ξενοδοχείο, είδα πολλές κλούβες αστυνομίας. Και τώρα ήρθα στην πλατεία στην οποία είναι το ξενοδοχείο και βλέπω παλά ξένες. Τι σημαία είναι αυτή τώρα? Τέλος πάντων, βλέπω πολλές σημαίες με την ημισέλινο και θα πλησιάσουμε με τρόπο να δούμε τι παίζει. Άντε με το φανάρι. Λοιπόν, αυτή από ό,τι κατάλαβα ήταν για κάτι. Το κασμί, δεν κατάλαβα. Πιο πέρα βλέπουμε και μια αφγανική σημαία. Σήμερα προβλέπεται μεγάλη βραδιά εδώ πέρα, πες πολύ ξύλο. Έχουμε και αφγανική σημαία. Μαζεύω τα παιδιά από το Αφγανιστάν εδώ.
Τυπεπλάβα. Μπράβο, αυτοί δείχνουν να είναι υπέρ των δικαιωμάτων. Λιμπερτέ, ελευθερία σε αυτόν είναι ο πρώην πρόεδρος του. Τι είναι Πακιστάν, είναι αυτό. Το Facebook, διασπορά, Αλγερία είναι. Αλγερινή. L'histoire de l'Algérie est une histoire de l'humain. L'histoire de l'humain, des valeurs humaines et de l'attachement d'un peuple à ses valeurs. Rahim, à toi. Yatik Sahan Malik, merci beaucoup Saïd, merci Nassar. Merci à toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui, place de la République. Des événements qui se produisent, je dirais une fois par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Rien n'est hasardeux. Rien n'est. Εντάξει, μεγάλα πανό, ακόμα δεν έχει κόσμο, δεν ξέρω αν μαζευτεί μετά. Είναι η Αλγερινή διασπορά, αν κατάλαβα καλά. Και κάτι Αφγανοί πιο κάτω. Εδώ τρώνε ένα τοπικό σαρμονέλα. Πάμε προς τα κάτω. Μυρίζει λίγο πλάτια συντάγματος, δηλαδή Ομόνοια, ο ηλεκτρικός, ο οποίος έχει κατέβει. Δεν ξέρω, είναι το φαγητό, τα μπαχαρικά, κάτι είναι. Αυτά. Πλατεία Ελευθερίας. Λιμπερτέ. Πάμε να φάμε τώρα. Μας άνοιξε η όρεξη. Με αυτά που μυρίζουμε εδώ.